Πατέρες μου και αδερφοί μου, η μέρα σήμερα λαμπρά σε αυτόν τον ιστορικό ναό του Αγίου Μάμαντος εδώ στη Σταυρωμένη Κύπρο, εμείς να πανηγυρίσουμε κατά που πρέπει ορθοδόξως τη λαμπράν πρώτη Κυριακή των νηστιών, την Κυριακή της Αναστηλώσεως των Αγίων εικόνων, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και για να μην αυτοσχεδιάζω με δικά μου φλιναφήματα, μια τέτοια ημέρα που η Εκκλησία μας έχει ορίσει να είναι η πρώτη Κυριακή σε αυτόν το μέγα πέλαγος της προσευχής και της νηστείας, οδεύοντας προς το μεγάλο λιμάνι και τη μεγάλη αγκαλιά της Μεγάλης Εβδομάδος, για να εορτάσουμε το Σταυρόν και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να πανηγυρίσουμε μαζί με τον νικητή του θανάτου, τον νικητή της αμαρτίας μας, τον νικητή του διαβόλου. Σήμερα λοιπόν με πληροφόρησε εψές η καρδία μου έναν κείμενο που εδιέβασα παλαιότερα και μου έκαμε μεγάλη εντύπωση και έμαθα από την Αγία Μάνα μου ότι μου αρέσει να το μοιράζομαι με τους άλλους. Βεβαίως η μάνα μου μας έλεγε να μοιραζόμαστε το φαγητό μας με τους άλλους και το ποτό μας. Και έλεγε μάλιστα στον άλλον να δίδεις το περισσότερο και το καλύτερο. Αλλά επειδή αυτός ο λόγος τώρα που θα τον ακούσετε είναι τόσο βρόσιμος, τρώγεται δηλαδή, είναι τόσο πόσιμος, πίνεται δηλαδή, που θα αντιληφθείτε ότι δεν είναι λόγος, αλλά είναι λόγος του Λόγου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον έγραψε βεβαίως ένας Άγιος. Γι' αυτόν είπα, παρά να ακούτε φλιναφήματα νεοφύτου, καλύτερα λόγων του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, ομιλία στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γράφει λοιπόν αυτός ο μέγας οικουμενικός διδάσκαλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και σέρβος εις την καταγωγή του 20ου αιώνος Άγιος. Τα εξής. Σήμερα αδελφοί και αδελφές είναι η Αγία Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μια από τις 52 Κυριακές του έτους που ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μεγάλη και Αγία Κυριακή. Κυριακή κατά την οποία εορτάζεται η νίκη της Ορθοδοξίας εναντίον κάθε ψευδούς διδασκαλίας, εναντίον κάθε ψευδούς φιλοσοφίας, επιστήμης, πολιτισμού, εικόνος,
Αγία Νίκη της Ορθοδοξίας. Και αυτό σημαίνει Αγία Νίκη της Παναληθείας. Ποιος όμως είναι η Παναλήθεια σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι η αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο, αυτός που είπε για τον εαυτόν του, εγώ είμαι η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός εν σαρκή. Να, αυτή είναι η αλήθεια στο γήινον κόσμο μας. Αυτή είναι η αλήθεια για τον άνθρωπο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Γι' αυτόν και στο τέλος της δοξολογίας, οι ιερείς μας, οι διάκονοί μας, οι ιεροψάλτες μας, την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, και έβαλαν εις το κέντρο του ναού την εικόνα του Θεού που εφανερώθην εν σαρκή, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έλαβε σώμα από την Παναγία μας, ώστε με το σώμα μας να υπεί σε εμάς τους ανθρώπους τι είναι αλήθεια, πώς ζει κανείς εν αληθεία, πώς πεθαίνει για αυτήν και πώς δι' αυτή ζει αιωνίως. Πόσο επίκαιρον είναι αυτόν σε μια εποχή που οι ειδήσεις μας είναι θανατήλα. Έρχεται ο Χριστός μας να μας πει σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας πως ζει κάποιος αληθινά. Και ζει μάλιστα όχι τώρα στα 70 μας πόσα χρόνια θα ζήσουμε ο καθένας από μας, αλλά ζει αιωνίως. Ο Χριστός συνεκέντρωσε όλες τις αλήθειες και μας έδωσε την παναλήθεια της Ορθοδοξίας. Όταν ο Θεός κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός έγινε ορατός για μας τους ανθρώπους. Ο Θεός έγινε ορατός και εμείς βλέποντάς Τον, στην πραγματικότητα βλέπουμε τον ζώντα Θεόν, αυτός που είναι η ζώσα εικόν του Θεού στον κόσμο. Διαφυλάσσοντας τη ζώσα εικόνα του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, η Ορθόδοξος Εκκλησία διεφύλαξε τον άνθρωπο, διεφύλαξε τον Χριστόν ως άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για να βρει σε εμάς τους ανθρώπους την Θεία εικόνα, την ζώσαν Θεία εικόνα, την οποία εμείς αμαυρώσαμε με τις αμαρτίες και τα πάθη, την παραμορφώσαμε, την καταξέσαμε όλοι με την αμαρτωλή ζωή μας. Όπως λέγεται στους θαυμάσιους εκκλησιαστικούς ύμνους, ο Κύριος κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο, έγινε άνθρωπος ή να την εαυτού αναπλάσει εικόνα, να ανακαινήσει την ειδική του εικόνα στον άνθρωπο. Θαρίσαν τις πάθες, που εφθάρει δηλαδή με τα λατώματά μας και με τις αμαρτίες μας. Και ο άνθρωπος έγινε μια παραμορφωμένη, μια δυσμορφή εικόνα του Θεού. Και ο Θεός, κατεβαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο, σαν καθαρή, ολοκάθαρη εικόνα του Θεού, ως Θεός, έδειξε τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο τέλειος άνθρωπος, πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Πως πρέπει να είναι ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο πραγματικά πολεμάμε, συνέχεια πολεμάμε για αυτήν την Θεία εικόνα που είναι μέσα στην ψυχή μας. Ποιος μας την κλέβει? Όλοι οι οικονομάχοι. Πρώτος οικονομάχος είναι η αμαρτία. Η αμαρτία δεν θέλει τον Θεό. Δεν θέλει τον Θεό ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε μέσα στον κόσμο γύρω από τον άνθρωπο. Και δια της αμαρτίας κατεξοχήν οικονομάχος είναι ο Σατανάς και οι άγγελοι του, οι απέσιοι δαίμονες. Εκείνοι είναι που κλέβουν την ψυχή μας, που σωρεύουν αμαρτίες στη ψυχή μας και κατακαλύπτουν την Θεία εικόνα που είναι μέσα μας. Με το μαύρο κατράμι της αμαρτίας αλήφουν την Θεία εικόνα που είναι μέσα στη ψυχή μας και ο άνθρωπος
όταν ζει αμετανόητος μέσα στην αμαρτία, όταν δεν πολεμά κατά των αμαρτιών του, όταν μένει σε αυτές, όταν δεν τις εξομολογεί. Τι απομένει από τη ψυχή του? Απομένει η Θεία εικόνα, πασαλημένη με το μαύρο μπίον της αμαρτίας των παθών του θανάτου. Φρικτόν θέαμα, φοβερή ντροπή. Τι σημαίνει λοιπόν να είσαι εικόνα του Θεού? Σημαίνει, αδελφοί, το εξής. Εμείς έχουμε νου, αλλά ο νους μας είναι εικόνα του Θεού μέσα μας. Εμείς έχουμε θέληση, αλλά η θέληση είναι εικόνα της θελήσεως του Θεού μέσα μας. Εμείς έχουμε αίσθηση, έχουμε καρδιά, αλλά αυτά είναι εικόνα θείων αισθήσεων μέσα μας. Εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτό είναι εικόνα της ζωής του Θεού. Εμείς είμαστε ως σαν εικόνες του Θεού αθάνατες, αλλά αυτόν είναι εικόνα της αθανασίας του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε θεοειδείς για να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δι' αυτού. Διανασκέπτεται πάντοτε ο νους μας. Πρόσεχε από ποιον είσαι, είσαι από τον Θεό. Να κάνεις καθαρές σκέψεις, σκέψεις θεϊκές. Τότε το θέλημα μας είναι τέλειο και υγιές. Όταν ευθυγραμμίζεται προς το θέλημα του Θεού, προς το πρωτότυπο του. Η αίσθηση μας τότε είναι καθαρή, υγιής, θεϊκή, όταν ευθυγραμμίζεται προς την αίσθηση του Θεού. Όταν, αγαπητοί μου, όλα αυτά συμβαίνουν, ξέρετε τι γίνεται ο άνθρωπος? Να πω μια λέξη που θυμίζει πολύ την πόλη που σήμερα βρισκόμεθα. Γίνεται ο άνθρωπος θεόμορφος, κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όμορφος δηλαδή, σαν Θεός. Ας μας καθαρίσει Αυτός από κάθε αμαρτία, από κάθε πάθος, από κάθε θάνατο. Ας μας ελευθερώσει από κάθε διάβολο για να μπορούμε να είμαστε πραγματικά ζώσες εικόνες του Θεού. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι επί της γης έναν θείο μεγαλείον. Άνθρωπε, αδελφέ, ποτέ μην ξεχνάς ότι είσαι μικρός Θεός μέσα στη λάσπη. Άκου τι λέει. Άνθρωπε, αδελφέ, λέει, ποτέ μην ξεχνάς ότι είσαι μικρός Θεός μέσα στη λάσπη. Μέσα στη λάσπη του σώματός σου εσύ έχεις τη ζώσαν εικόνα του Θεού. Πρόσεχε πως ζεις. Πρόσεχε τι κάνεις με την εικόνα του Θεού που είναι μέσα σου. Πρόσεχε, άνθρωπε, 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 διότι η ζωή μας ξεκινά από τη γη και καταλήγει στο πάμφο των πρόσωπων του Θεού, για να δώσουμε εκεί απολογία τι κάναμε με την εικόνα του Θεού όσον ήμασταν σε αυτόν τον κόσμο. Εύχομαι ο αγαθός Κύριος να χαρίσει στην καρδία του καθενός μας όλα τα ουράνια δώρα, όλες τις ευαγγελικές αρετές, την πίστη και την αγάπη και την ελπίδα και την προσευχή και την νηστεία και την υπομονή και την πραότητα και την ταπείνωση, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε όλον αυτόν το φοβερόν επίγειον αγώνα, να διαφυλάξουμε στη ψυχή μας την Θεία Μορφή και να μετατεθούμε από τον κόσμο αυτόν προς τον Αναστάντα Κύριο σε εκείνον τον κόσμο. Αλλά μέχρι τότε η Αγία Νηστεία ας μας οδηγεί προς το Άγιον Πάσχα, την Αγία Ανάσταση του Χριστού, για να προσκυνήσουμε όσο είμαστε ακόμη με το σώμα μας αυτόν τον Αναστάντα Κύριον
τον νικητή της αμαρτίας, τον νικητή του θανάτου, τον νικητή και του διαβόλου. Αυτόν που εξασφάλισε την αιώνια ζωή για το σώμα μας και για την ψυχή μας. Σε Αυτόν, μόνο σε Αυτόν, αποκλειστικά σε Αυτόν, ανήκει αιώνιος δόξα και τιμή, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.